Λοιπόν, πάμε στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει ένα πυρήνα 25%, έτσι τον μέτραγα προηγουμένως, που δεν πάνε να εμβολιαστούν. Αυτό το αντιλαμβάνεστε ως πρόβλημα στην κυβέρνηση? Το αντιλαμβάνω όμως ως πρόβλημα. Προφανώς είναι πρόβλημα. Δεν είναι και ελληνικό φαινόμενο μόνο, για να είμαι ειλικρινής. Όχι, όχι, βεβαίως, αλλά είναι μικρότερο ίσως. Ναι. Αλλά σε εμάς έχει δυστυχώς το επιπλέον πρόβλημα, εντοπίζεται κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες. Ναι. Αυτές είναι και πιο ευάλωτες στον κορονοϊό. Πράγμα το οποίο αυξάνει πολύ το κίνδυνο και των μεταλλάξεων, αλλά και το να έχουμε νέο κύμα πανδημίας κάποια στιγμή το χειμώνα. Να μας απασχολεί. Πράγμα, το πάμε το ζόρι. Ναι, όχι με το ζόρι. Θα έπρεπε ίσως για ορισμένες κατηγορίες να προβλεφθεί υποχρεωτικός εμβολιασμός. Το ακούω αυτό που λέτε. Τι θα πει με το ζόρι? Να πούμε ένα πράγμα. Λέμε για το νοσηλευτικό προσωπικό, το υγειονομικό. Βέβαια. Ωραία. Λες, λοιπόν, θα γίνει υποχρεωτικό. Και δεν πάει ο άλλος. Πείτε μου, εσείς την ποινή του. Σε διαθεσιμότητα. Μα δεν μπορείς. Από το Σύνταγμα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. Πώς το κάνεις αυτό? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ποινές διαθεσιμότητας δημόσιους υπαλλήλους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα το κάνεις. Μα θα κάτσει σπίτι, θα πληρώνεται. Πάντως φοβάμαι. Θα το κάνουν όλοι μετά, πάνε σπίτι τους. Μετά γίνεται αυτό που λέμε. Τώρα λέμε πράγματα και δεν είναι ένας πρακτικός άνθρωπος. Τώρα λέμε πράγματα που να γίνονται. Όχι απλώς να βγάλουμε το άχτη μας. Όχι, δεν θέλω να βγάλω κανένα άχτη. Δεν βγάλω κανένα άχτη. Όμως, και αν πάμε περιοριστούμε... Το μείζον με υγειονομικούς παρασχάρι δεν είναι να τους πούμε θα σας το κάνουμε υποχρεωτικό. Το μείζον είναι να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να μπαίνει στο νοσοκομείο ανεμβολίαστος. Δηλαδή, άμα δεν καταλαβαίνεις τόσο στοιχειώδες, τι συζήτηση να κάνουμε, ας πούμε, τώρα. Υποχρεωτικά ήταν το ζήτημα ή κοινή λογική? Ναι, αντιλαμβάνομαι όμως, είχα προχθέσει εδώ, χθες μάλλον, τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν σκέψεις για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων να υπάρχει, όχι ενδεχομένως υποχρεωτικό, αν απαγορεύεται από το Σύνταγμα, αλλά να υπάρχουν κυρώσεις σε όποιους δεν εμβολιάζονται. Εγώ δεν είπα δεν υπάρχουν σκέψεις. Σκέψεις προφανώς και υπάρχουν. Σας είπα, επειδή είμαι γενικά πρακτικός άνθρωπος, θα δω καλά ποια θα είναι η ποινή. Ο δημόσιος πάλι δεν απολύεται. Βεβαίως. Έχει μονιμότητα. Άρα να χάσει δουλειά του που ο Ντράγκη στην Ιταλία θα απολύονται δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Ναι. Και ο Ντράγκη. Άλλη ποινή και να το βάλει. Ναι. Τώρα πέστε μου το εξή. Κινδυνεύουν αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα, που δεν είναι κίνημα τέλος πάντων, να εκτροχιάσει την προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα που κάνουμε όλοι μας? Κοιτάξτε. Νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα πάμε καλά και η πανδημία θα ακολουθήσει μια καθοδική τροχιά. Ναι, προσωπικά πιστεύω θα ακολουθήσει και επιταχυνόμενη την καθοδική τροχιά. Είμαι πολύ αισιόδοξο το φετινό καλοκαίρι. Καταλαβαίνουμε όμως όλοι ότι μπορεί να συμβεί το εξής το χειμώνα. Γενικά, να μην υπάρχουν πολλά κρούσματα στον υπόλοιπο πληθυσμό, διότι οι εμβολιασμένοι είτε δεν ασθενούν, είτε αν ασθενήσουν, ασθενούν ήπια. Αλλά αν ο ιός προσπαθώντας να επιβιώσει και ο ίδιος βρει τρόπο να μετακυλείται ευκολότερα σε αυτούς που είναι εμβολιαστοί, και αυτοί είναι άνθρωποι άνω των 60, τελικά θα έχουμε πάλι πίεση στις ΜΕΘ από τους ανθρώπους που θα καταλήγουν στις ΜΕΘ και τι είναι ανεμβολίαστοι. Ναι. Αυτός ο κίνδυνος δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ναι, ασφαλώς και μπορεί να αποκλειστεί, αλλά το πόσο υπαρκτός είναι, γιατί εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ μέσα στο καλοκαίρι τώρα θα πάει το πράγμα σε μια ύφεση. Είναι προφανές αυτό και ήδη εκεί οδεύουμε. Αλλά από Οκτώβριο νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτεί ο κόσμος ότι δεν θέλω να ελπίσω ότι μέχρι τότε θα έχουν κάνει δεύτερη σκέψη πάρα πολύ. Θα βλέπουν τους συμπολίτες που εμβολιάζονται. Καλά, αν μπείτε στα Facebook και αυτά τους διαλόγους των λεγόμενων αρνητών, ορισμένοι είναι. Εντάξει, ναι, δεν. Είναι απίστευτη, βέβαια. Εντάξει, δεν ασχολιάζω, δεν προβάλλω κανέναν. Θέλω να σου πω ότι είναι. Ναι. Πέραν πάσης λογικής συζητήσεως. Ναι. Δεν πιστεύετε ότι δημιουργήθηκε ένας υπερβολικός ντόρος, είτε από τις πιθανές παρενέργειες, που έτσι έχουμε δει κιόλας ακόμα, εν πάση περιπτώσει, αυτές τις παρενέργειες, και απέτρεψε κόσμο να πάει να εμβολιαστεί, ιδίως μεγάλους ανθρώπους? Έγινε ντόρος, η κακή επικοινωνική διαχείριση έγινε σε επίπεδο Ευρώπης και όλα τα έχουν γίνει. Ναι. Και εγώ δεν υποτιμώ την παρενέργεια. Δηλαδή, άκουγα τον σύζυγο της κυρίας στην Κρήτη, που πιθανόν αυτό σχετίζεται με εμβόλιο, δεν ξέρω αν έχω καταλήξει επιστήμονες, αλλά πάντως χρονικά σχετίζεται έστω. Ο οποίος είπε ότι όταν σου συμβαίνει δεν είναι για θέμα στατιστικής. Και ανθρώπινα τα ακούω απόλυτα. Είναι πολύ ανθρώπινο, πολύ. Έτσι, ανθρώπινα τα ακούω απόλυτα. Ναι. Όμως από την άλλη, να σας πω, εγώ τώρα πέρασα μια πρόσφατη περιπέτεια υγείας. Ναι. Μου δώσανε βαριά φάρμακα. Ναι. Διαβάζοντας τις αντενδείξεις και τις πιθανές. Δεν θα πέρατε ποτέ. Δηλαδή, τα φάρμακα που γράφανε μέσα στις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες ότι σου φέρνει τάση αυτοκτονίας, ας πούμε. Ναι. Τι θα πει, ότι θα το πάρεις? Ασπιρίνη, να πάρεις, να ανοίξεις το χαρτάκι και 150 πιθανότητες να πας πράγματα. Δεν υπάρχει φάρμακο που δεν έχει και πιθανότητα κάποιες επιπλοκής.
Κανένα απολύτως. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πώς εξελίσσεται η επιστροφή στην κανονικότητα, να το πω έτσι. Είστε ικανοποιημένος, λειτουργεί η αγορά, επιστρέφει κανονικά, έχουμε προβλήματα ακόμα. Η αγορά αρχίζει και λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Ναι. Και τι εστίες πάρα πολύ καλά, αλλά και το λιανικό εμπόριο πια έχει μπει σε κανονικού ρυθμού. Πράγματι, το click inside ήταν πολύ μεγάλο ανασχετικό παράγων όταν αφαιρέθηκε και άρχισε η αγορά να κινείται με πολύ διαφορετικό ρυθμό. Ναι. Και άρα δικαιωνόμαστε ως Υπουργείο Ανάπτυξης με το ότι ζητάγαμε να αφαιρεθεί νωρίτερα. Ναι. Λοιπόν, τώρα η προσπάθειά μας αυτήν την εβδομάδα, εφόσον συνεχίσει η πανδημία, την πτωτική της πορεία, και χθες ήταν πολύ πτωτική η πορεία, έτσι. Ναι. Αν συγκρίνεται τη Δευτέρα, την προηγούμενη με τη χθεσινή Δευτέρα, τόσο και στον αριθμό, αλλά κυρίως ο δείκτης θετικότητας είναι εντυπωσιακή. Ναι. Λοιπόν, αν αυτή η πορεία προς τα κάτω συνεχιστεί με μεγάλη ταχύτητα αυτήν την εβδομάδα, πιστεύω ότι την Παρασκευή θα μπορούμε να πάμε σε πολύ πιο γενναία ανοίγματα. Α, την Παρασκευή αυτή θα ανακοινωθούν δηλαδή. Τι έχει μείνει τελικά κλειστό, τα γυμναστήρια? Έχουν μείνει πολλά πράγματα. Το όριο των 100 ατόμων σαν catering, έχουν μείνει τα θέματα της μουσικής σε εστιατόρια, έχουν μείνει το θέμα του ωραρίου το 12.30 βράδυ, έχουν μείνει σχολές χορού. Έχουν διάφορα πράγματα. Και θεωρείτε ότι από την Παρασκευή θα μπορούν να ανοίγουν και διάφορα τέτοια πράγματα? Δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα πια. Κουβέντα με τους γιατρούς, αλλά δεν πιστεύω ότι και οι ίδιοι γιατροί ή κανένα στην Ελλάδα κρατάει τον κόσμο κλειστό ή αφαιρεί δικαιώματα από βίτσιο. Όχι, αυτό συμφωνώ, αλλά. Όλο γίνεται για να προτείνουν την δημόσια υγεία. Αν η πανδημία πηγαίνει καλά, δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Ναι. Όλα αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα έχει μια λογική επίση στο να ξεκινήσει καλά η τουριστική σεζόν. Η οποία δεν ξέρω πόσο καλά έχει ξεκινήσει. Στο Σαββατοκύριακο που έλειψα εκτό από. Έχει αρκετά καλά. Τηρουμένων των αναλογιών, ναι, πάντα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και οι προκρατήσει των επόμενων εβδομάδων είναι εξαιρετικά καλέ. Δεν χθε ανέφερε ότι είχε ένα εκπληκτικό άρθρο το Forbes με τίτλο Γιατί οι Αμερικανοί προτιμούν την Ελλάδα. Έχουν μπει αρκετές περισσότερες πτήσεις από τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες προς την Ελλάδα. Το ίδιο και από αρκετές ευρωπαϊκές. Πάμε με ότι περιμένουν ένα μεγαλύτερο όγκο κρατήσεων και ταξιδιών προς την Ελλάδα. Και γενικά το κλίμα είναι πολύ καλό για πάντα υπό το πλαίσιο της εποχής που ζούμε. Έτσι, έχει κανένα ρεκόρ. Έτσι, αλλά πάντως πολύ καλύτερο από πέρσι. Είδα αντιδράσει στον τύπο της αντιπολίτευσης σήμερα για τη διεθνή σας δήλωση ότι έχει μείνει ανέγγιχτο το πακέτο του που είχε παραδώσει ο Τσίπρας. Είναι πάρα πολύ κουραστικό αυτό που συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Με ρωτάει ο κ. Παναμητρίου, πειράξατε το μαξιλάρι του Τσίπρα? Ναι. Λέω ότι δεν πειράξαμε το μαξιλάρι του Τσίπρα. Ναι. Δεν είπατε το Τσίπρα, απάντησα ειρωνικά στον κ. Παναμητρίου. Αυτό που εξήγησα αμέσως παρακάτω είναι που δεν βάλανε, είναι ότι τα χαμηλά επιτόκια με εξασφάλιση παρόσω κυβέρνηση την αξιοπιστία τη δεν μας έβαλαν στην ανάγκη να πάρουν τα ταμιακά διαθέσιμα. Μάλιστα. Και γι' αυτό παραμένουν σταθερά περίπου τα ταμιακά διαθέσιμα. Ακριβώς. Το δε. Κάνω πάλι σε εισαγωγικά. Η δε υπερηφάνεια το λεγόμενο μαξιλάρι Τσίπρα, εμένα με ξεπερνά. Και θέλω να σου πω γιατί είσαι καταλάβει ότι ευτυχώ ήσασταν λογικό. Εμένα αυτή είναι και η μεγαλύτερη μου απορία για την περίοδο Τσίπρα. Δηλαδή, αν μπορούσα να κάνω μια κουβέντα δημόσια με τον κύριο Τσίπρα, θα το ρωτούσα. Ναι. Είχε ένα μνημόνιο με τους Ευρωπαίους, μάλιστα. Και το μνημόνιο του επέβαλε να έχει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%. Μάλιστα. Μέχρι εδώ, κατανοητό. Ναι. Η απόφασή τους όμως, αντί για 3,5% να πιάνουν 7%, αυτό δεν ήταν θέμα μνημονίου. Αυτό ήταν Τσίπρα. Ναι. Η διαφορά του 3,5 με το 7 ήταν επιπλέον φόρο 6-7 δισεκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Βέβαια αυτό συμβεί και πριν από τον Τσίπρα, διότι πάντα η πίεση των Ευρωπαίων ήταν να παίρνουμε όχι, παραπάνω ποτέ μέτρα. Δεν είχαμε υπερδιπλωσιασμό του πρωτοβουλίου. Τόσο πολύ όχι. Τόσο πολύ όχι, ναι. Ποτέ. Αν δεν πιάναμε το 3,5, πιάναμε, αν είχαμε ξέρω υποχρέωση μισό, πιάναμε ξέρω 0,8. Αν είχαμε υποχρέωση 1,5, πιάναμε 1,8. Το 3,5, 7, 7,5, ξέρετε πήγε χρονιά με 7,5% που δεν έχει πλεόνασμα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, το θυμάμαι. Μπορείτε να καταλάβετε πόσα λεφτά θα έρθουν στην οικονομία. Σωστό, ναι. Δηλαδή αυτό είναι, αξίζει κάποτε να απαντηθεί ιστορικά γιατί αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε να φορολογήσει με τόσο άγριο τρόπο οποιονδήποτε εισόδημα στην Ελλάδα. Υποθέτω πιεζόμενοι ή έχουμε μια ιδεολειψία ότι όσο πιο πολύ φορολογείς θα μπορεί να διανύμεις περισσότερα. Εκεί φαίνεται ακριβώς η ιδεολειψία τους. Εάν ήταν πιεζόμενοι θα ήταν γιατί θα είχαν στόχο από το μνημόνιο το 7. Εδώ σας λέω το κάνανε μόνοι τους. Ναι. Και η υπερηφάνεια του το λεγόμενο μαξιλάρι τους είναι στην ουσία αν μαζέψαν τόσα πολλά λεφτά όσα λένε, από πώς τα μαζέψαν κύριε Μπρεντέρη, από πού τα μαζέψαν το διάστημα? Ναι. Από εμάς τα μαζέψανε. Προφανώς, δικά μας λεφτά. Αν υπερηφανεύονται λοιπόν σήμερα για τις δηλώσεις της Γεωργιάδη του Μαξιλάρη Τσίπρα, τι υπερηφανεύονται? Για τους φόρους που αιματηρώς έβαλαν σε όλους τους Έλληνες?
Μάλιστα. Πραγματικά δεν μπορώ με αυτού του να κάνω λογική συζήτηση. Φαίνεται ότι εκλείπει παντελώ λογική συζήτηση με αυτού του ανθρώπου. Το λέω και χθε και γελούσα και λίγο όταν διάβαζα το διάλογο Τσίπρα Μενδώνη στην Ακρόπολη. Ναι. Ξέρετε, ο διάλογο για μένα, εγώ έχω σπουδάσει ιστορία θεολογία. Εγώ που έχω πτυχίο ιστορία θεολογία από το ΕΚΠΑ, δεν διανοούμαι να κάνω σοβαρά αντίλογο αρχαιολογικό στη Λίνα Μενδώνη. Γιατί η Λίνα Μενδώνη δεν είναι μόνο την αρχαιολόγο με δύο πτυχία και δύο δακτορικά. Είναι ότι είναι μέσα στο Υπουργείο Πολιτισμού σε αυτές τις θέσεις 30 χρόνια. Είναι εκ των συντακτών του αρχαιολογικού νόμου. Ό,τι αρχαίο υπάρχει στην Ελλάδα, τα παίξαμε το κουτάλι. Μπορεί ένας άνθρωπος που δεν έχει την αναγκαία εξειδίκευση να κάνει τέτοιου είδους συζήτηση με έναν ειδικό? Αυτή είναι προφανές, όχι. Ωραία. Πάει λοιπόν τώρα ο Τσίπρας και θα δει να πουλήσει πνεύμα στη Μενδώνη για τα αρχαία. Ναι. Ελάχιστα και Παναγία δηλαδή. Να πάρω εγώ να πιάσω έναν χειρουργό και να κάνω κουβέντα με να κάνω την λαπαροσκόπηση, ας πούμε. Γίνεται θανάτου. Ευτυχώς όμως τουλάχιστον φύγανε από τη λοιμοξιολογία, πιάσανε την αρχαιολογία, θα περάσει και αυτό, θα βρούμε κάποια άλλη επιστήμη να ασχοληθούμε. Ήταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Παιδείας. Ευχαριστώ πολύ για σας. Μας είπε καλημέρα.